Λοιπόν, Άντζελα. Πάμε. Η Άντζελα, λοιπόν, έχει τελειώσει σχολείο 12 με 13 χρόνια. Δεν την απασχολούν πλέον αυτά. Πριν επιστρέψουν, παιδιά, έχουμε. Ναι, 10 χρόνια ακριβώς. Έχω κλείσει φέτος. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό το λέω. Πάντως να πούμε ότι μέχρι τότε μεσολαβεί ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι, λοιπόν, το οποίο για τους ανθρώπους του τουρισμού είναι πληγωμένο από όλες τις πλευρές φέτος. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα 26-μέτρο μηχανοκίνητο σκάφος. Θα ζητήσω να σας δώσει μια μικρή γεύση ο Γιώργος Κουρδουνούλης που είναι μαζί μας για το πώς είναι αυτό το σκάφος. Είναι ένα σκάφος, κύριε Λιναρδόπουλε, που εντάξει, για να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να το νοικιάσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε όλοι. Σωστά, πολύ σωστά. Εσείς λοιπόν σε τέτοιου είδους σκάφη και ίσως και σε κάποια μικρότερα διοργανώνετε εκδηλώσεις. Θέλετε να μας πείτε πόσες κρατήσεις έχετε αυτή τη στιγμή για το καλοκαίρι ολόκληρο, θα ρωτήσω εγώ, μήπως και το νούμερο ακουστεί μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή για το καλοκαίρι έχουμε πολύ ελάχιστες κρατήσεις βασικά. Σαν νούμερο είναι περίπου στις 20. Περιμένουμε βέβαια μήπως. Ενώ τώρα... αντίστοιχα πέρσι το καλοκαίρι, ας πούμε, πόσα πόρτα πάρτι διοργανώσατε. Είχαμε ήδη 50 κρατήσεις ήδη αυτή τη στιγμή πέρυσι. Περιμένουμε βέβαια φέτος τώρα που άνοιξαν και οι πτήσεις, μήπως αλλάξει αυτός ο αριθμός και κάπως καλυτερέψει η κατάσταση. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εσάς οι πελάτες σας, αν μπορούμε να το διατυπώσουμε έτσι, είναι συγκεκριμένης προέλευσης. Είναι Αμερικανοί, είναι Βραζιλιάνοι, είναι και κάποιοι Καναδοί. Αυτούς δεν ξέρω αν θα τους δείτε φέτος στην Ελλάδα. Δυστυχώς μάλλον δεν θα τους δούμε φέτος στην Ελλάδα, αλλά προσπαθούμε να είμαστε πάλι αισιόδοξοι και μήπως καταφέρουν μερικοί και έρθουν στην Ελλάδα και τους φιλοξενήσουμε και πάλι σε σκάφη μας. Τώρα, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι για να γίνουν πιο ελκυστικοί οι άνθρωποι και του συγκεκριμένου κλάδου, όπως και των υπόλοιπων κλάδων από ό,τι έχουμε καταλάβει από το ρεπορτάζ όλες τις τελευταίες μέρες, την τελευταία περίοδο, ρίχνουν τις τιμές. Έτσι, που σημαίνει ότι ίσως, γυρίστε προς τα εκεί γιατί τώρα θα μας δείξει. Τώρα, Άντζελα, ό,τι και να ίσως αυτό το καλοκαίρι να μπορέσουν και κάποιοι. Ό,τι και να μας πεις, εμείς χαζεύουμε το σκάφος. Το ξέρω, βρε παιδιά, γι' αυτό σας δίνω αυτή την ευκαιρία. Και σε εσάς δίνω αυτή την ευκαιρία και στον εαυτό μου και εγώ το χαζεύω μαζί σας. Απλά εγώ έχω την τύχη να το χαζεύω από κοντά. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να πέσουν τόσο οι τιμές, ώστε και κάποιοι που δεν θα το έβλεπαν ως ενδεχόμενο προηγούμενα καλοκαίρια να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν είτε για πάρτι, είτε για κάποια μονοήμερη ή διήμερη, τριήμερη εκδρομή ένα τέτοιο σκάφος. Ακριβώς, ναι. Σίγουρα έχουμε ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζουμε κάποιες νέες τιμές, οι οποίες ήταν πιο πολύ για Έλληνες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν φέτος διακοπές με σκάφος ή κάποια. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο πάρτι δεν έχει γίνει ακόμη. Για να μπούμε λίγο στην ουσία. Ναι, δηλαδή πόσο κοστίζει να το νοικιάσει. Θέλουν να ακούσουν, εγώ το απέφυγα, αλλά θέλουν να ακούσουν την τιμή ενοικίασης για ένα τέτοιο σκάφος κιόλας, όχι για ένα μικρότερο. Για εκδήλωση θέλουν. Για εκδήλωση ή για να πάμε να πούμε μια μονοήμερη. Για αυτό και για εκδήλωση και για ένα μικρότερο. Από πού ξεκινούν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Λοιπόν. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ας πούμε λοιπόν για το πάρτι που έχετε μεθαύριο με 30 άτομα. Πόσο θα του κοστίσει του ανθρώπου αυτού πάνω σε αυτό το σκάφος? Η συνολική τιμή που θα του στοιχήσει είναι περίπου στις 2.500. Για 30 άτομα λοιπόν, για ένα πάρτι κάποιες ώρες, αυτό το σκάφος 30.000. Αν θέλω εγώ και κάποιοι φίλοι μου, διότι μόνος του κάποιος είναι δύσκολο να το αντέξει το βάρος. Αυτοί που μπορούν, παιδιά, να το αντέξουν το βάρος έχουν δικά του σκάφη, από ό,τι έχετε καταλάβει. Λοιπόν, εάν δεν συγκεντρωθούμε πολύ για ένα τριήμερο με αυτό το σκάφος, πόσο θα μας κοστίσει? Περίπου στις 10.000 θα στοιχήσει ένα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να το αγγίξει ακόμη αυτό το ποσό ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρα πολλά χρήματα. Ωραία. Σίγουρα όχι, αλλά έχουμε διάφορα σκάφη που θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι ανάλογα με το μπάτζετ που διαθέτουν. Κάνουμε βαριές οικονομίες. Ωραία, ναι, Χρύσα. Άντζελα, να δούμε λίγο το εξής. Ωραία, αυτό το σκάφος καταλάβαμε. Είναι και ψηλά βαλάντια και καλά κάνει ο άνθρωπος να έρχονται από την Αμερική, να έρχονται οι πλούσιοι του κόσμου να ξοδεύουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα του τουρισμού. Τώρα, να δούμε γενικότερα όμως για τα σκάφη αναψυχής. Αν για παράδειγμα, ωραία, ας αφήσουμε το σκάφος. Μια παρέα 8 ατόμων. Σου λέει θα γλιτώσει τακτοπλοϊκά, θα γλιτώσει το ξενοδοχείο. Να βρει ένα σκάφος, δεν ξέρω πόσα μέτρα χρειάζεται, για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές. Σε τι τιμή θα μπορούσε να το βρει? Ωραία. Παιδιά, αυτό τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που μπορούμε να το αγγίξουμε ως διαδικασία, δηλαδή με ένα μικρό σκάφος, κάποια ζευγάρια, 2-3 ή 2 οικογένειες, να πάνε για 2-3 μέρες. Αυτό είναι οικονομικά πιο κοντά στον μέσο Έλληνα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, ναι, ακριβώς είναι πολύ. Να πούμε ενδεικτικά κάποιες τιμές που εσείς ξέρετε γιατί είστε στο χώρο. Βεβαίως, να πούμε. Οι τιμές, ας πούμε, για μια μονοήμερη κρουαζιέρα με μια οικογένεια ή με μια παρέα της τάξης των 8 ατόμων, περίπου οι τιμές
τιμές ξεκινάνε από τα 800 ευρώ, ειδικά φέτος που είναι και αυτή η κατάσταση με το κορονοϊό. Εκεί λοιπόν μπορούμε ρεφενέ να βάλουν όλοι λεφτά και να προσεγγίσουν τα χρήματα που θα χαλούσαν σε ένα ξενοδοχείο με τα εστιατόρια, γιατί εδώ έχουν τη δυνατότητα να φάνε μέσα. Ακριβώς. Και βεβαίως να δουν και μια διαφορετική προσέγγιση στις διακοπές, να έχουν μια άλλη εμπειρία. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν συνεχίσουν έτσι να είναι τα πράγματα, που το απεύχομαι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι πολύ διαφορετικά, θα πέσουν κι άλλο οι τιμές. Το βλέπετε ως ενδεχόμενο? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο βέβαια. Αν δούμε ότι τα πράγματα συνεχίζουν να είναι έτσι, σίγουρα και οι τιμές θα πέσουν. Και αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι το σκάφος είναι ο πιο ασφαλές τρόπος μα για διακοπές, μα για κάποια εκδήλωση, διότι είναι μόνο το πλήρωμα μέσα, το οποίο έχει ελεγχθεί. Τώρα στην εκδήλωση όμως το πλήρωμα είναι ένα άλλο κομμάτι για το θέμα της ασφάλειας. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι στην εκδήλωση είναι 30 άτομα. Ότι έχουν ένα πάρτι προγραμματισμένο, ναι, με τη συμμετοχή 30 ατόμων. Προσφέρεται ο χώρος, φτάνει για τόσα άτομα, προκειμένου να μην υπάρχει και ο συνωστισμός που πρέπει να αποφεύγουμε. Φαντάζομαι ότι έχετε υπολογίσει τα άτομα ανάλογα με τα τετραγωνικά του χώρου μέσα και έξω και ότι θα τηρούνται, θέλω να πιστεύω, όλοι οι κανόνες ασφάλειας. Έτσι, κοινωνική απόσταση και όλα τα υπόλοιπα. Εννοείται αυτό, γι' αυτό και έχουμε το μέγιστο όρο σε αυτό το σκάφος, τα 30 άτομα. Διαφορετικά, ας πούμε, πέρσι για να το καταλάβουμε, θα ήταν 50 τα άτομα. Σωστά, 50, θα μπορούσαν 60... και 50 και 60 άτομα. Αλλά λόγω φέτος ότι είναι και υγειονομικό το θέμα, δεν είναι απλά ότι υπάρχει αυτή η πανδημία. Το πάρτι αυτό γιατί γίνεται, τουλάχιστον αφού δεν θα είμαστε. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε το δικό μας πάρτι, πείτε μας, είναι για γενέθλια ή είναι για τι πράγματα? Το πάρτι είναι, ναι, είναι για γενέθλια, έχουν κλείσει για να περάσουν. Γενέθλια κυρίας ή κυρίου? Κυρίας. Να τα εκατοστήσει η κυρία. Σε ποια εμείς σας δώσαμε μια εικόνα, νομίζω, κυρίως από το σκάφος, αλλά και για το τι ισχύει στον κλάδο. Ωραία. Τον συγκεκριμένο μέχρι στιγμή. Ευχόμαστε να πάρει καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζελα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λιναρδόπουλο. Ευχαριστούμε την πληροφορία. Τώρα ξέρουμε γίνεται πάρτι. Έτσι θα πάρουμε, πώς το λέμε, το crashing.